Νίκος Μελέτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, γεωστρατηγικός αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Μελέτη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω, εσάς και για τους ακροατές μας. Κύριε Μελέτη, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά, ιδιαίτερως τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, που αυτή την περίοδο σχετίζονται άμεσα με τα εθνικά μας συμφέροντα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί. Και θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για την Ελλάδα η επιστροφή του Νετανιάχου στο τιμόνι του Ισραήλ. Νομίζω εχθές ανακοίνωσε ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση και πώς αυτό επηρεάζει τα εθνικά συμφέροντα. Και η ανακοίνωση έγινε σημειωτέων λίγα λεπτά πριν λήξει η προθεσμία που είχε για να ανακοινώσει σχηματισμό κυβέρνησης. Είναι καταρχήν ένα θετικό σημάδι το ότι το Ισραήλ μετά από μια μακρά πολιτική κρίση με τρεις εκλογές φαίνεται να αποκτά μια κυβέρνηση. Θα δούμε πόσο σταθερή θα είναι αυτή η κυβέρνηση, γιατί οι συνεργασίες είναι πάρα πολύ δύσκολες στο Ισραήλ. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σημαντικό ότι το τιμόνι αναλαμβάνει πάλι ένας παλιός γνώρισμος της Ελλάδας και της Κύπρου, ένας από τους γερούς παίκτες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, ο κ. Νετανιάχου, ο οποίος ήταν αυτός που πρόωσε τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα που του δόθηκε να κάνει κυβέρνηση συμμαχώντας με το ακροδεξιό και με το θρησκευτικό κόμμα του Ισραήλ του δένει κάπως τα χέρια. Αυτό έχει σχέση και με τους Παλαιστινίους, αλλά και κυρίως το κατά πόσο θα μπορέσει να ισορροπήσει τη σχέση αυτή με τους κυβερνητικούς εταίρους και με τους εταίρους που έχει αποκτήσει το Ισραήλ με τις συμφωνίες του Αβραάμ στον αραβικό κόσμο και εννοώ τις χώρες του κόλπου. Ήδη υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά οι Άραβες νομίζω περιμένουν να δουν τα πρώτα δείγματα γραφής της Ισραηλινής κυβέρνησης. Μια σκλήρυνση λόγω των ακραίων εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων που θα στηρίξουν τον κύριο Νετανιάχου απέναντι στο θέμα των επικισμών και των Παλαιστινίων είναι προφανές θα επηρεάσει αρνητικά τη σχέση με τον αραβικό κόσμο, αλλά και με τις ΗΠΑ. Το ευρωαμερικανικό λόμπι συμπληροφορό στην Αμερική είναι εναντίον αυτού του σχηματισμού κυβέρνησης και των επιλογών του κ. Νετανιάχου και έτσι θα έχουμε μια δύσκολη ισορροπία και με το διασπορά η οποία παίζει το γνωστό ρόλο στις ΗΠΑ. Κάτι βέβαια που είχαν προσπαθήσει πολύ και οι ΗΠΑ να το κατευθύνουν εκεί προς την εξομάλυση με τις αραβικές χώρες, έτσι. Βέβαια. Και αυτή ήταν βασικά ήταν η τελευταία κίνηση και μια μεγάλη και σωστή κίνηση τη κυβέρνηση Τραμπ, η συμφωνία του Αβραάμ. Που άνοιξε τον δρόμο εδώ και του Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες και κάνει μια μεγάλη επίθεση φιλία στη Σαουδική Αραβία. Είναι από τις χώρες που έχουν αντισταθεί ακόμη και δεν έχουν συνάψει οι αποκαταστήσεις τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε τα Εμιράτα και τον Μπαχρέιν ότι έχουν, και το Μαρόκο ότι έχουν προχωρήσει πολύ βαθιά στην ανάπτυξη των σχέσεων με το Ισραήλ. Για τα δικά μας τα θέματα τώρα, ο κύριος Νετανιάχου μαζί με τον κύριο Ερντογάν είχαν ανταλλάξει σκληρές κουβέντες ο ένας με τον άλλο και είχε φτάσει η σχέση τους στο Ναδίρ. Η Τουρκία είναι σε μια φάση επαναπροσέγγισης, αλλά θα ήθελα να μας πείτε αν αυτό ευωδώσει καρπούς, γιατί θα το συνδέσουμε και με το ενεργειακό μετά. Κοίτα να δεις, η προσπάθεια που κάνει η Τουρκία να τα βρει με χώρες στις οποίες σχέθηκε σε σύγκρουση και μάλιστα και με ηγέτες στους οποίους καθίβριζε ο κ. Ερντογάν, ένας παππούς είναι ο Νετανιάχου, τι δικτάτορα τον ανέβαζε, τι γενοκτόνο τον κατέβαζε. Εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική βεβαίως ποτέ δεν λες ποτέ. Βλέπω ότι έχει αρχίσει μια διαδικασία αποκατάστασης των σχέσεων. Η εκτίμησή μου είναι ότι όσο υπάρχει ο κ. Ερντογάν στην Τουρκία, το Ισραήλ θα είναι πάντα καχύποπτο και διστακτικό στο να ανοίξει τελείως την αγκαλιά του για να τα ξαναφτιάξει με την Τουρκία. Πάντα θα υπάρχει αυτή η καχυποψία. Και νομίζω ότι σε επίπεδο στρατηγικής δεν θα. Αυτό που λένε και οι Ισραηλοί διπλωμάτες, ότι η σχέση με την Τουρκία δεν θα επηρεάσει το στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι πραγματικότητα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να εναποθέσει είτε το φυσικό του, την ασφάλεια του φυσικού του αερίου, είτε την ασφάλεια του ίδιου του κράτους του Ισραήλ στην Τουρκία. Διότι η Τουρκία παρουσιάζει έναν αθεωρητισμό, έναν επεκτατισμό, μια ηγεμονική πολιτική, η οποία σκοντάται πάνω στο Ισραήλ. Επομένως, δεν πρόκειται να δούμε αυτό που κάποιοι φαντάζονται στις ΗΠΑ, μια συμμαχία Ισραήλ-Τουρκία. Τέτοια πράγματα δεν θα υπάρξει. Ότι υπάρξει μια αποκατάσταση των σχέσεων, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι κακό εξάλλου να υπάρχει μια καλή σχέση Τουρκίας και Ισραήλ.
ίσως να βολεύει και εμάς, αν έχουμε καλή σχέση με το Ισραήλ, ώστε να μπορεί να πιέσει ορισμένα θέματα την Τουρκία και να την πείσει σε ορισμένα θέματα. Στο θέμα το ενεργειακό, πάντως, η μεγάλη προσπάθεια της Τουρκίας ήταν ενεργειακή, η αγωγή και η ενέργεια να κατευθυνθεί από την πλευρά της Τουρκίας. Η αστάθεια όμως που υπάρχει θα αφήσει το Ισραήλ να αλλάξει τη χάραξη για τον East Med ή για τα σχέδια που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είχαμε και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο, και εδώ θέλω να το συνδέσουμε λίγο με τα ενεργειακά τα δικά μας. Το Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου επιβεβαίωσε ένα νέο κοίτασμα, πολύ μεγάλο, 2 με 3, ας πούμε, 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, λένε στην Κυπριακή ΑΟΣ, την κοινοπραξία της ΕΝ και της ΟΤΑΛ. Και θα ήθελα να μας πείτε, να το συνδέσουμε και με τα ενεργειακά, τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη στο κοίτασμα ΖΕΦΣ. Να το πάρουμε την αρχή. Το σχέδιο για μεταφορά του φυσικού αερίου του Ισραήλ προς την Τουρκία είναι παλιό, όπως όλοι ξέρουμε, και στηρίζεται και από επιχειρηματικά συμφέροντα του Ισραήλ. Νομίζω όμως ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί προς τα εκεί το Ισραηλινό φυσικό αέριο για λόγους και οικονομικούς, για λόγους και πολιτικούς. Προς το παρόν, οι μεγάλες ποσότητες του Ισραηλινού φυσικού αερίου κατευθύνονται στην τοπική αγορά, δηλαδή στο ίδιο το Ισραήλ, κατευθύνονται στην Ιορδανία, κατευθύνονται στην Αίγυπτο. Οι υποδομές που είχε αναπτύξει η Αίγυπτος, που είχε αναπτύξει στο παρελθόν η Αίγυπτος, φαίνεται να είναι πιο συμφέρουσες στην εξαγωγή του LNG σε μια πιο ευέλικτη μορφή εξαγωγής του φυσικού αερίου. Κάτι που είναι σημαντικό, μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είδαμε πόσο πιο ευέλικτο είναι το LNG παρά η αγωγή. Επομένως, δεν θα θελήσει και το Ισραήλ να αποκτήσει μια εξάρτηση στρατηγική από την Τουρκία με έναν αγωγό που θα μεταφέρει το φυσικό του αέριο. Από εκεί και πέρα, πράγματι, έχουν σοβαρά γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χθες παραχώρησε μια εισάδεια ερευνών για έρευνα στο Ισραήλ στην ΑΟΣ του. Είναι η ανακάλυψη του νέου αυτού κοιτάσματος της κοινοπραξίας ΕΝΤΟΤΑΛ στο οικόπεδο 6 στην Κύπρο, που δείχνει στοιχεία ότι στην περιοχή, τουλάχιστον στο οικόπεδο 6, ότι υπάρχουν σημαντικές ποσότητες σε φυσικό αέριο που πιθανότατα θα είναι και εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. Γιατί γι' αυτό πρέπει ακόμα να γίνουν και άλλες δοκιμαστικές γεωτρήσεις, για να είμαστε σίγουροι ότι το κοίτασμα αυτό είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Το ερώτημα είναι, πότε θα μπορούσαν αυτά τα κοιτάσματα να έρθουν στην επιφάνεια και να δοθούν στην προσεκμετάλλευση. Οι πληροφορίες από την Κύπρο λένε ότι αυτό θα είναι το 2026-2027. Είναι μακρύς χρόνος μέχρι τότε, Κώστα. Όχι, θα χάσει την αξία το φυσικό αέριο. Αλλά επειδή φανταζόμαστε όλοι τώρα ότι επειδή υπάρχει ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, ότι βρέθηκε ένα κοίτασμα που επομένως αποκτάει αξία αύριο. Τα κοιτάσματα αυτά θα είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα μετά από 4-5 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε, προφανώς θα επενδύσουν εταιρείες, διότι είναι κοιτάσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ακόμα όσο και να περάσουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Δεν θα είναι τόσο εύκολη η μετάβαση. Θα έχουν τη στρατηγική και η οικονομική τους αξία. Αλλά αυτά δεν είναι ακόμα άμεσα. Πρέπει να γίνουν διαδικασίες να δούμε ότι αυτά είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Και μετά νομίζω ήδη θα αρχίσει τη συζήτηση για το πώς αυτά μπορεί να εξαρτούν. Η Αίγυπτος φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή και για τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν συμφέροντα στην Αίγυπτο. Και από την άλλη πλευρά, θα παραμένει πάντα ζωντανό είτε το σχέδιο για πλωτούς σταθμούς υγροποίησης του φυσικού αερίου, είτε για μικρούς αγωγούς. Αλλά τα μεγαλόπνοα σχέδια για μεγάλους αγωγούς νομίζω ότι δεν θα στηρίξουν ούτε εταιρείες αυτή τη στιγμή. Πάντα ήσασταν συγκρατημένος για τον East Med και σε παλαιότερη εκπομπή που το έχουμε συζητήσει. Οπότε δεν βλέπετε, επειδή είναι και μεγάλο το κόστος και χρειάζεται πολύ μεγάλη ποσότητα για να είναι βιώσιμος, δεν βλέπετε να βγαίνει άμεσα στην επιφάνεια η συζήτηση για τον East Med. Όχι, μπορεί να ξανάρθει στην επιφάνεια σαν εναλλακτική επιλογή, αλλά νομίζω ότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν την υποστηρίξει. Ο East Med από την αρχή ήταν πολιτικό κυρίως project. Είχε μια πολιτική διάσταση το έργο αυτό. Και βεβαίως όλοι ελπίζαμε ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει το πολιτικό project και η πραγματικότητα του φυσικού αερίου. Το East Med έφερε κοντά την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, και εν μέσω και την Αίγυπτο, η οποία διαφορούνταν κάποια στιγμή. Και από την άλλη μεριά αποτέλεσε και τη βάση να φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ασίας-Ευρώπης μέσω Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Επομένως, έχει προσφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό τη συμβολή του η συζήτηση για τον East Med. Ας ελπίσουμε ότι τα γεγονότα θα είναι τόσο ενθαρρυντικά στην περιοχή, ώστε θα καταστήσουν εφικτή την πραγματοποίησή του, την υλοποίησή του και τα σκεπή του. Είναι κάτι το οποίο έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Όχι ότι δεν το θέλουμε να μην παρεξηγούμε, απλώς για το αν θα είναι ρεαλιστικό το έργο με τα σημερινά δεδομένα.
Πάντως υπάρχει και η επιβεβαιωτική ιδιαιότρηση για να το κλείσουμε αυτό, επειδή το κατάρρυμε το θέμα των ημερών, της κοινοπραξίας της Exxon Mobil με την Qatar Oil. Το Qatar, όποια πέτρα και να σηκώσει είναι από κάτω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Επειδή όμως επέστρεψες εχθές από την Αλβανία και έχεις πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, ήθελα να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα για αυτό το ύπλο, αυτό το διπλό παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή από τον Ράμα σε βάρος της Ελλάδος. Από τη μια συζητάει για να πάμε σε μεσήνι υποσχετικό για την ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο, από την άλλη υμνεί την Τουρκία για την προσφορά με τα Bayraktar. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ? Καταρχήν, ξέρουμε ότι ο Ράμα είναι μια πολύ ιδιόρυπη προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο από εμφάνιση που βλέπουμε τις γραβάτες και τα καλτσάκια και όλο αυτό το ύφος του μπασκετμπολίστα Σταρ. Αλλά είναι πραγματικά μια ιδιόρυπη προσωπικότητα, ο οποίος έχει βρει και αλωνίζει στην Αλβανία, διότι αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Και έτσι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι παντοδύναμος. Τη φιλία του και την προσωπικό θαυμασμό του για τον Ερντογάν δεν έχει κρίσει ποτέ, ούτε και στους Έλληνες πολιτικούς με τους οποίους συναντάται και μιλάει. Αυτό είναι ένα θέμα, μέχρι το να μετατρέψει την Αλβανία σε υποχείριο της Τουρκίας και εργαλείο στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Νομίζω ότι χθες ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος προφανώς δεν του άρεσε να μάθει ότι την προηγούμενη μέρα της αύξησης του Ατήρα να υπέγραφε η παρουσία του κ. Ράμα η Αλβανία συμφωνία αγοράς τριών οπλισμένων ντρόνων από την Τουρκία, το έθεσε το θέμα, το κουβέντιασε, αλλά με τη λογική ότι όχι σου απαγορεύω να έχει σχέση με την Τουρκία, κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να το πει εξάλλου. Αλλά επισήμανε κάτι. Ένα εφεύρημα, α πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα πει στους Αλβάνους ότι από τη στιγμή που η Αλβανία πιέζει και κοιτάζει προς παντού, απευθύνεται παντού για να αποκτήσει στήριξη στην Ευρωπαϊκή και στην Ρωτική, θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η πορεία έχει υποχρεώσεις. Δεν είναι ασύνδετη η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως δούριος ύπος ή ως μακρά χείρα μιας άλλης αναθεωρητικής δύναμης. Και αυτό το εξήγησε πολύ πιστικά. Δηλαδή μπορεί να έχετε συνεργασία με οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθείτε όμως σαν εργαλείο για άσκηση αναθεωρητικής πολιτικής. Διότι αυτό πρώτα απ' όλα είναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή προοπτική, την οποία βλέπετε ότι είναι η πρωταρχική προτεραιότητα της χώρας σας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πείσει την αλβανική ηγεσία αυτό, αλλά πάντως δεν θα πρέπει κανείς να αφιβάλλει ότι ο κύριος Ράμα έχει μια πάρα πολύ στενή σχέση με την Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν. Για την εμπλοκή πάντως της Τουρκίας, έτσι να θυμίσουμε για την ιστορία ότι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Σαλίμ Μπερίσα, σε μια ταραχώδη συνεδρίαση που είχε γίνει στην Αλβανική Βουλή, είχε, αν θυμάμαι καλά, ομολογήσει ότι η μήτηρηση της συμφωνίας με την Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες οφείλεται σε μια έτσι πρόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι μέσα σε αυτή την αίθουσα ξέρουμε για ποιο λόγο δεν έγινε. Οπότε όλο το πολιτικό προσωπικό στην Αλβανία έχει γνώση. Θα ήθελα όμως να μας πεις κάτι άλλο. Το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο πάρα πολύ και στην Αλβανία και στα Σκόπια και υπάρχουν δυνάμεις που αν έχουμε την είσοδο, επειδή αυτό το συνδέω με αυτή την παρατήρηση που έκανες για την αναφορά του Νίκο Δένδια, αν έχουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν και δικλείδες ελέγχου πολύ πιο αυστηρές. Υπάρχει λοιπόν μια αντίρροπη δύναμη, ιδιαίτερα στην Αλβανία, που δεν θα μπορεί να έχει την ευελιξία των κινήσεων. Το συνεργείς αυτή την άποψη? Προφανώς η ηγεσία και η σημερινή της Αλβανίας και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζονται αυτό που λες. Η διαφορά ζει και βασιλεύει στην Αλβανία. Νομίζουν και πιστεύουν ότι μέχρι να έρθει η ώρα να αρχίσει η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και η ώρα που θα αρχίσει η προενταξιακή διαδικασία για ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν κάνει το κομμάτι τους αυτοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να συμβατώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα είναι και τα μεγάλα αγκάθια στη διαπραγμάτευση των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι μονόδρομο. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι ένα ευρωπαϊκό πακέτο ενίσχυση σε μια χώρα μπορεί να αλλάξει τη μορφή της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει ούτε η διαφορά, ούτε ο καθένας πολιτικός στη Σκόπια και στη Τίρανα. Επομένως, είναι και η αποφάση που θα λάβει και το πολιτικό σύστημα, αλλά και ο ίδιος ο λαός των χωρών αυτών, γιατί ακριβώς θέλει να ταΐζει τους πρόχοντες, διαφθαρμένους πρόχοντες ή να έχει ένα μέλλον διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το επιβάλλουμε κανένα απ' έξω, είναι κάτι που θα αποφασίσει ο ίδιο ο αλβανικό ή ο βορειομακεδονικό λαό. Κλείνοντα, ήθελα να μα σχολιάσει λίγο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Χιμαρά. Είναι, πιστεύει, μια διορθωτική κίνηση με την προηγούμενη αναστροφή που είχαμε στα πράγματα που είχε δηλώσει ότι θα πάει στην Βόρειο Ήπειρο, αλλά επικαλέστηκε καιρικά φαινόμενα και δεν πήγε. Εγώ θα είμαι καλόπιστος και θα δεχτώ ότι πράγματι υπήρχαν καιρικά φαινόμενα. Γιατί, η επίσκεψη του οργανωτοποιείται. Δεν ακυρώθηκε η επίσκεψη, δεν ματαιώθηκε οριστικά η επίσκεψη και γίνεται τώρα. Επομένως, δεν έχει σημασία αν δεν έγινε πριν από μια εβδομάδα και γίνεται σήμερα. Η σημασία έχει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισε και πάει στα χωριά της, στα μερικά χωριά της Βορείου Ηπείρου και είναι πρώτος σταθμός στη Χιμάρα, μια εμβληματική περιοχή για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Όλοι γνωρίζουμε τους αγώνες που έχουν δώσει οι Χιμαριώτες για να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική τους ταυτότητα απέναντι στο πείσμα και του καθεστώτος Χότζα αλλά και των κατοπινών κυβερνήσεων της Αλβανίας που δεν αναγνώριζαν στη Χιμάρα καθεστώς μειονοτικής ζώνης. Αυτό τι συνέπειες είχε ότι σε άλλες περιοχές υπήρχε η άσκηση κάποιων μειονοτικών δικαιωμάτων, στη Χιμάρα δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και η Χιμάρα ήταν από τα πιο ζωντανά κομμάτια του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Μόνος είναι σημαντικό ότι θα πάει εκεί. Μαθαίνω από τους πολλούς φίλους που έχω στη Χιμάρα ότι του ετοίμαζαν μια πραγματικά πολύ δυνατή υποδοχή στον Έλληνα Πρωθυπουργό, που δεν τον βλέπουν να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Νίκος Μελέτης ή οποιοδήποτε άλλο. Βλέπουν την Ελλάδα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να φτάνει για πρώτη φορά στη Χιμάρα και να τιμάει τους αγώνες του βορειοπηρετικού ελληνισμού για τα δικαιώματά του. Και επειδή μίλησε για την εμβληματική Χιμάρα, στο κομμάτι της ιστορίας, όποιος ανατρέξει σε όλους τους αγώνες από το 1821 μέχρι και τους νεότερους χρόνους, οι Χιμαριώτες έχουν πάντα περίοπτη θέση. Κύριε Μελέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Νίκος Μελέτης, για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.